Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου σε ένα συγκλονιστικό τελικό του άλματος Ισμίκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη. Ξεκίνησε καλά, υποχώρησε στη δεύτερη θέση, αλλά κράτησε την τελευταία του λέξη για το έκτο και τελευταίο άλμα που τον έχρισε Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Ο Τεντόγλου πέταξε στα 8,52 μέτρα κατακτώντας το μόνο μετάλλιο που του έλειπε, το χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην πρώτη του προσπάθεια έκανε την καλύτερη του φετινή επίδοση αφού προσγειώθηκε στα 8,50 μέτρα. Φάνηκε όμως αμέσως ότι το παιχνίδι παίζεται μεταξύ του Έλληνα Ολυμπιονίκη και του Τζαμαϊκανού Γουέιν Πίνοκ. Ο Πίνοκ έκανε άλμα στα 8,40. Η δεύτερη προσπάθειά του ήταν άκυρη. Ο Πίνοκ απάντησε στα 8,50. Μετά την πρώτη προσπάθεια είχε την καλύτερη επίδοση. Ωστόσο, έπειτα υποχώρησε δεύτερος αφού ο Πίνοκ είχε το προβάδισμα. Στα 8,39 μέτρα ήταν η τρίτη προσπάθειά του. Ο μιλητός Τεντόγλου ξεκίνησε να κάνει το τέταρτο άλμα του, αλλά κατάλαβε ότι ήταν άκυρο και σταμάτησε. Στα 8,30 ήταν το πέμπτο άλμα του Τεντόγλου, ενώ στην έκτη του προσπάθεια έκανε το τεράστιο 8,52 που τον έσπρωξε στην πρώτη θέση.